Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ. Σοφερό το γκολ το του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτη στην Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πήγμα και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της τύχημαν. Ήταν λοιπόν... Τώρα πριν από πόσα χρόνια δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώ. Α πούμε ότι είναι 15, ξέρω εγώ. Κάπου 15 με 20 χρόνια. Ε, μια παρέα ποδοσφαιρόφιλων με επαγγελματίε του χώρου μέσα. Ενώ όχι ποδοσφαιριστέ, αλλά ξέρετε, δημοσιογράφου εδώ, αναλυτέ. Εν πάση περιπτώσει, ανθρώπου που υποτίθεται ότι έχουν και το ψώνιο να λένε ότι εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ θα σου πω. Οι οποίοι μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα που είχαν για το ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή είχαν σκαλώσει σε ένα θέμα το οποίο του απασχολούσε για ώρε, α πούμε, και από εδώ και από εκεί και συζητήσει και εκείνο και τ άλλο. Ένα κακό χαμό. Ποιο ήταν το θέμα. Το θέμα ήταν ο μεγάλο λίγο Λιμπερόπουλο. Εντάξει, αυτό ήταν το θέμα. Ο Λίμπε. Τι θέση παίζει ο Λίμπε. Είναι φορ ή είναι δεκάρι. Είναι δεκάρι ή είναι φορ. Και δώσ' του και πάρ' του, και του και πάρτου. Κάποια στιγμή στην κουβέντα, σε όλο αυτό το τζακωμό, ας πούμε, για το αν ο Λιμπερόπουλος είναι δεκάρι ή αν είναι φορ, εμφανίζεται ο Γιώργος Ωμπένος. Τι ζητάτε εδώ. Για το Λίμπερ, Γιώργο. Α, ναι, για το Λίμπερ. Από την καλαμάτα και όλες. ο Λίμπερ. Καταλαβαίνετε, ο Μπένο ήταν και πολύ έτσι ένθερμο στο να συζητήσει για εκείνον που ήταν από την πόλη του, την πόλη που αγαπάει κτλ. Και, και τι συζητάτε, τι θέση παίζει ο. Τι θέση είναι, Ρεσί, Γιώργο. Και λέει ο, Λίμπερ. Έλα, ρε, ο Λίμπερ είναι 9,5. Και έτσι, ω διαμαγεία. <laughs> Τσακώνεστε, αν είναι 9 ή αν είναι 10. Ο Λιμπέ είναι 9 Δηλαδή, μεγαλέξανδρο ρε παιδί μου, που του λένε λύσε το γόρδιο δασμό και λέει εντάξει, να τον λύσω, γιατί να μην τον κόψω. Δηλαδή, thinking out of the box, παιδί μου. Σου δίνω μια απάντηση που δεν μπορεί να φανταστεί και η απάντηση είναι και σωστή. Δεν είναι μόνο ότι σκόπει κάτι πιασάρικο. Σου και κάτι αληθινό. Όλοι Λίμπε είναι Για όσου είναι μικροί, και ξέρω πόσοι είστε μικροί, γιατί βλέπω τα ηλικιακά προφίλ που ακούτε εδώ στο Σιμάρ, Εντάξει, παρέα με τη στίχημα και ξέρω πόσο έχει κατέβει ο μέσο όρο ηλικία τον τελευταίο ένα χρόνο. Έχουμε βάλει νέο κοινό στην παρέα μα. Μικρότερου σε ηλικία. Εσύ μικρότεροι λοιπόν που δεν ξέρετε ποιο είναι ο Λιμπερόπουλο ή τον έχετε ακουστά ή εν πάση περιπτώσει δεν τον χορτάσατε, είστε άτυχοι να γνωρίζετε. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και φοβερά πώ θα το πω ευχάριστο, έτσι, ωραίο το μάτι, ρε παιδί μου, το μου να αγωνίζεται. Ο καλό Λιμπέ ήταν απόλαυση. Και ο καλό Λιμπέ, ή ακόμα και ο κακό Λιμπέ, ήταν και πάντα αυτό που έλεγε, που έφτιαχνε την κουβέντα γύρω από το όνομά του για το τι είναι. Ξέρω, θα ακουστώ ιερό σύλλο. Ρομπέρτο Μπάντζο, ρε παιδί μου. Βάλε με εκεί όταν θα σου βάζω πολλά γκολ, θα λε. Να το, αυτό πρέπει να παίζει στην κορυφή, γιατί είναι φόρο. Όταν δεν έχω καλή επαφή με τα δίχτυα, θα λε να τον το βάλουμε πιο πίσω να, να κάνει το δεκάρι. Και μετά βέβαια δηλαδή, είναι δύσκολο να βρει κάποιον που να ταιριάζει μαζί μου. Δεν είναι εύκολο να βρει με ποιον άλλο πρέπει να παίξω κοντά. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι απλό. Είμαι μπάντζο, είμαι λιμπερόπουλο. Δεν είμαι κάποιο ο οποίο μπορεί να με βάλει εύκολα σε κουτάκι και να πει αυτό είναι έτσι. Όχι σε κουτάκι του στυλ, πώ λέγανε παλιά, το δεκάρι δεν πρέπει να φυλακίζεται και πρέπει να έχει την ελευθερία. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε στο κουτάκι στο τι είμαι και με ποιου παίχτε πρέπει να πλαισιωθώ. Είμαι καθαρό, είμαι, είμαι κάτι άλλο. Είμαι ο Χάβερτς για να έρθουμε στο σήμερα και για να έρθουμε στο θέμα του Τζοσιμάρα αυτή τη εβδομάδα. Είμαι ο Χάβερτ. Μαξίμα το Λίμπε, εμένα μου μοιάζει ο Χάβερτ και στο σώμα. Μου μοιάζει και λίγο στη, ναύρα στη, στη, στην άβρα που έχει στον αγωνιστικό χώρο. Που κάποιε φορέ σου φαίνεται λίγο αδιάφορο ενώ δεν είναι. Σου φαίνεται λίγο κουλ cool και μετά σου φαίνεται και λίγο περίεργο. Αυτή η δυσκολία πάνω απ' όλα στην κατηγοριοποίηση. Που είναι το πρώτο με τον οποίο θα μπορούσε κάποιο να συνδέσει το Χάβερτ, α πούμε, με το Λιμπερόπουλο. Που έχω κάνει αυτή τη διαστραμμένη σύνδεση στο μυαλό μου εγώ και μήνε. Η αλήθεια είναι. Δεν είναι τωρινό. Το έχω πει στο γραφείο εδώ και μήνε και γελάγανε. Και σου τι γελάτε. Το εννοώ. Ο Χάβε είναι ο Λιμπερόπουλο. Και μάλιστα του προσθέτω για να του τσαντίσω ακόμα περισσότερο. Μην νομίζω ότι ο Λιμπερόπουλο ήταν και πολύ χειρότερο. Μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο. Ήταν πολύ μεγάλο παίχτη ο Λιμπε. Δυστυχώ γεννήθηκε στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλο παίχτη. Α το μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα. Α γυρίσουμε στο Γερμανό. Πρώτη μειότητα. Κάι Χάβερτ, ποιο είσαι. Δηλαδή, όπω και για τον Λιμπερόπουλο ή τώρα τον Μπάντζο ή τώρα τέτοιου παίχτε, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι, α πούμε. Το Ζιοβάνι στην Παρσελόνα δεν έπαιζε, που έλεγε ο Φανχάλ, εγώ θα τον βάλω να παίξω, να παίξει στου μουσογράφου, αρκεί να μου πείτε που παίζει. Δεν ξέρω αν το, αν το γνωρίζετε ότι είχε γίνει αυτή η φοβερή συνέντευξη τύπου, που πρίζανε συνέχεια το Φανχάλ γιατί δεν παίζει ο Ζιοβάνι, γιατί δεν παίζει ο Ζιοβάνι, τότε που βάζε γκολ ο Σόνι Άντερσον και έβαζε τη φανέλα και από μέσα φορούσε τη φανέλα του Ζιοβάνι ότι να σε στηρίξω να παίξει κι ο άλλο Βραζιλιάνο που δεν τον έχουμε. Έτσι κάποια στιγμή ο Φανχάλ που δεν είχε κανένα απλό, Εντάξει. Του λέει: Ωραία, λοιπόν, επειδή με έχετε πρίξει με τον ε, Giovanni, λοιπόν, η Μπαρσελόνα παίζει 3-4-3. Ε, Εντάξει, αυτοί είμαστε. Ωραία. Πείτε μου που παίζει ο Τζιοβάνι και να τον βάλω να παίξει. Πλακώθηκαν οι δημοσιογράφοι μεταξύ του. <laughs> Πλακώθηκαν μεταξύ του. Και, 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 ήταν σαν να είπε ο Φαρχάλ Α, δεν μπορώ να τον βάλω κάπου. Μπράβο. Ωραία. Οπότε καλά κάνω και να τον βάζω. Πάμε. Κλείνει η παρέθεση. Ο... Τον Χάβερτ το συνοδεύει. Ξεκινήσαμε από εκεί η ίδια κουβέντα. Δηλαδή βρήκα μια συνέντευξη του πρόσφατα ας πούμε, στο Σιντ Λόφ στον Guardian που λέει ότι έχω αρχίσει να κρευρίζομαι γιατί με ρωτάει λέει, και ο κόσμο συνέχεια. Ποια είναι η θέση σου, Πού παίζει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν είμαι κλασικό ενιάρη. Βέβαια αυτό το είπε γιατί την εποχή που δόθηκε η συνέντευξη έπαιζε ο τέτοιο στην Τσέλσι, αλλά θα πάμε εκεί. Ο Τούχελ. Ο Τούχελ, ε, με τον οποίο ο Χάβερτ πήρε το όπω λέει, και είχαν και οι δυο του φοβ, το φοβερά πετυχημένο διάστημα στη Τζέλση, όταν πήγε ο Τούχελ στη θέση του ηθοποιού Λάμπαρτ. Και η Τζέλση έφτιαξε την αμήνα τη. Και ο Χάβερτ ήταν άνθρωπο ο οποίο απέκλεισε την Ελμαδρήτη και μετά βάλε και τον κόρσο στον τελικό. Για να ξέρουμε για τι παίχτη μιλάμε. Σε εκείνο το διάστημα έχει κάποιο μιλήσει ο, ο Τούχελ και λέει unique και υβριδικό παίχτη. Υβριδικό, ε, καταλάβατε. Κάτι ανάμεσα σε 9 και 10. Δηλαδή, μεγάλε Γιώργο Μπένο. Μεγάλε. Μεγάλε. Χρόνια τα πριν τα έχει πει για τον Λιμπερόπουλο και τα λέει ο Τούχελ για τον για το Χάβερτ. Πολύ άνετο μέσα στην περιοχή. Πολύ άνετο σε θέσει ψηλά στο γήπεδο. Ο Τούχελ μιλάει τώρα πάρα πολύ καλό να πατήσει η περιοχή ακόμα και να εκτελέσει το κεφάλι. Καλό timing στην είσοδο στην περιοχή. Καλά τελειώματα. Καλές αποφάσεις κοντά και γύρω από την περιοχή. Είχε πει ο Τούχελ το Φεβρουάριο τότε που είχε αναλάβει. Μόλις είχε φύγει ο ηθοποιός. Μόλις είχε φύγει ο ηθοποιός, ανέλαβε ο Τούχελ και τον ρώτησαν προφανώ και για το συμπατριώτη του. Γιατί στο φινάλε σου λέει Γερμανός είναι και οπότε μπορεί να τα βρείτε εσείς οι δύο και να το χρησιμοποιήσει. Και δεύτερον, Θέλουμε και την αποψή σου γιατί, γιατί ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτός ο τύπος. Έχω την αίσθηση, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί για τον Χάβερτς όπως συνεχίστηκε και για τον μεγάλο Λίμπερ. Δηλαδή καλά παίζει, άσχημα παίζει. Γύρω του θα υπάρχει συνέχεια μια κουβέντα που να τον βάλουμε, που είναι, που παίζει καλύτερα, τι παίχτη χρειάζεται δίπλα του, τι παίχτη χρειάζεται μπροστά του, τι παίχτη χρειάζεται πίσω του. Η αλήθεια είναι ότι κάποιε απαντήσει έχουν ήδη δοθεί. Σίγουρα δεν μπορεί να τον βάλει να παίξει στην κορυφή τη επίθεση και να του βάλει μετά και στα άκρα δύο πλαϊνού, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι να σεντράρουν και να του πει: Ωραία, βάλει 20 γκολ. Δεν μπορεί να συμβεί ποτέ αυτό. Επίση είναι σίγουρο ότι δεν είναι καλό να του πει θέλω να παίξει με πλάτη στο τέρμα. Δηλαδή την τρίπλα που κάνει ο Λίμπερ, παιδί μου, στην, στην κυβέρνηση δεν την κάνει. <laughs> Εντάξει. Δεν το αρέσει. Είναι καθαρή περίπτωση ποδοσφαιριστή που προτιμάει να κάνει το άλλο. Το πιο ωραίο στο μάτι και το πιο δύσκολο. Να παίζει με φάτσα. Την παραθαπόδια, να κοιτάει την αντιπαλαιστία, χαμηλά προ ψηλά στα μεσοδιαστήματα να φτιάχνει πράγματα. Να κοιτάει. Σίγουρα επίση δεν είναι ο παίχτη που θα του πει θα σου φέρουμε και το Λουκάκου. Δηλαδή για όνομα τη Θεού, τι πήγε και κάνει ο Τούχελ, τι πήγε και κάνανε στην Τζέλση. Να πει βέβαια, το τι πήγανε και κάνανε στην Τζέλση είναι ξεχωριστό βιβλίο. Δεν είναι να τα ανοίξουμε τώρα. Εντάξει. Α το αφήσουμε. Α επικεντρωθούμε στο Γερμανό. Κάπου σε αυτό το διάστημα, το όχι και καλό, α πούμε, τη καριέρα του στη Τζέλση. Με φοβερά πάνω κάτω, όπω και η ίδια η ομάδα, αλλά και ο ίδιο ο ποδοσφαιριστή από την κορυφή τη Ευρώπη και το Champions League και γκολ στο τελικό. Στο... Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Κάπου σε αυτό το διάστημα βρήκαμε τα ντόντζ. Δηλαδή, βρήκαμε τι δεν γίνεται να συμβεί με τον Χάβερτζ. Όμω ο λόγο που τον συζητάμε τώρα είναι ότι την αφήνει την Τζέλση και πηγαίνει στην Arsenal. Παρότι είναι Λονδρέζικο το ντέρμπι και υπάρχει αντιπαλότητα, δεν είναι σπάνια η μετακίνηση. Μετά τα τελευταία χρόνια και ο Νταβίτ Λουί και ο Βίλιαν και ο Ζορζίνιο, πρόσφατο λέμε τώρα, εντάξει, πήγαν από την Τσέλση στην Arsenal. Βέβαια, οι παίχτε που ανέφερα ήταν λίγο στα τελειώματα. Πήγαν για τα τελευταία ένσημα, τελευταίο συμβόλιο. Ο Νταβίτ Λουί με Πασταθόπουλο, τώρα μιλάμε για δίδυμο πυρκαγιά. Carnation, πώς το λένε, τη Λόλα, να βγάλουμε από τη φωτιά. Διαγωνισμό ο ένα με τον άλλον, που θα κάνει κάτι πιο, πιο εκτό λογική. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Ενώ ο Χάβερτ ο Χαβερτς έχει τα καλά χρόνια μπροστά του. Είναι πάρα πολύ μικρό και δεν το έχουμε καταλάβει γιατί τον βλέπουμε να παίζει αρκετό καιρό. Είναι 24. Ο Χάβερτ. Και ο λόγο που τον συζητάμε είναι γιατί πήγε στην Arsenal και ο λόγο που τον συζητάμε είναι γιατί είναι γιατί ο κύριο Αρτέτα συνεχίζει να μα. Πώ να το πω τώρα. Να με, να μα δικαιώνει που τον αντιμετωπίζουμε σαν κάτι πραγματικά σοβαρό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι πολλά τα χρόνια από τότε που είχα πάει καλεσμένο στου Μπεταράδε που είχα πει σε. Από τα χίλια πράγματα που είχα πει σε εκείνη τη συνέντευξη, ένα από αυτά ήταν ότι αρτέτα παραπάνω από Λάμπαρτ, που εκείνη την εποχή φαίνονταν το ανάποδο, μόλι είχαν ξεκινήσει, ότι ο Λάμπαρτ είναι εδώ αυτό που θα κάνει καριέρα και ότι ο Αρτέτα δυσκολεύεται. Ο Αρτέτα κέρδισε τεράστια εκτίμηση από μένα πέρυσι το πώς φτιάξει την Άρσεν. Το έχουμε κάνει και σε πότε κατά τη διάρκεια τη σεζόν τη προηγούμενη. Αυτή που έχουμε πίσω μα θέλω να πω. Ε, μπορείτε να το ακούσετε, να το βρείτε. Ε, τότε που έλεγα ότι παιδί μου, τον παραδέχομαι για τον τρόπο με τον οποίο καθάρισε την ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να, να, να δει και να πει μπράβο, ρε Μαγκα κάτι στο μυαλό σου. Έξω και ο Λακαζέτ, έξω και ο Μπαμεγιάνκ, πάμε να φτιάξουμε κάτι. Δεν θα είναι από την αρχή ολοκληρωμένο, αλλά κάτι το οποίο θα το φτιάξουμε όπω θέλουμε εμεί. Αυτό που ξεκίνησε να κάνει πέρσι στην Arsenal θα μπορούσε να τον φέρει δεύτερο, θα μπορούσε να τον φέρει τρίτο, θα μπορούσε να τον φέρει τέταρτο κάτι. Όπω έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να αποφασίσει και να επηρεάσει πόσο καλή θα είναι η αντίπαλή σου. Παράδειγμα, αν η Λίβερ δεν είχε τα περσίνα χαλιά, μπορεί να μην ήταν δεύτερη Άρσεννα. Να ήταν τρίτη. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο Αρτέτα είπε λοιπόν αυτοί είμαστε. Ζεζού, ο Ζιτσέγκο αριστερά, θα αναθίσω τον Τζάκα και θα του δώσω ρόλο μαζί με το πάρτι στο κέντρο και μετά πάμε. Αυτοί είμαστε. Μαρτινέλη, Έντεγκαρτ, Σάκα. Ναι, όταν λείπει κάποιο από αυτού θα έχουμε ζητήματα. Ναι, στην άμυνα ακόμα έχουμε πρόβλημα, να βρούμε. Πήραμε το Σαλίμπα, έχουμε το White, θα τη βρούμε την άκρη. Αλλά πάμε να φτιάξουμε κάτι που θα παίζει όπω θέλω εγώ και θα εξελιχθεί. Και νομίζω ότι ήταν σωστό να έρθουμε σήμερα στο Ζωσιμάρ και να κάνουμε αναφορά στο Χάβερτ και το Ράις, γιατί, γιατί ρε φίλε, είναι ιστορική ημέρα για την Arsenal η χθεσινή. Να ανακοινώνεται ο Χάβερτς και να τα βρίσκει με τη West Ham και να παίρνει το Ράις από τα χέρια της City. Σήμερα ξεκινάει το μέλλον της Arsenal, η οποία σήμερα λέει σε όλο τον πλανήτη που ασχολείται με την Premier League, ότι αυτό που κάναμε πέρσι, αυτό που κάναμε τη σεζόν που μόλι ολοκληρώθηκε, μάλλον γιατί δεν μπορώ το πέρσι, που κάποιοι λανθασμένα βέβαια μα είπαν ότι χάσαμε και το αποτέλεσμα που δεν το χάσαμε. Θαύμα κάναμε που πήραμε 25 βαθμού περισσότερου, 24 πόσου πήραμε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τώρα ξεκινάει. Και θέλουμε αυτό που έγινε να μην ήταν παρένθεση. Δηλαδή να μην ανέβει του χρόνου η Λίβερ που να βελτιωθεί και η United να βελτιωθούν και οι υπόλοιποι και να πούμε, χα-χα, η Arsenal πάλι, η Τετάρτη, η Πέμπτη, όχι. Ερχόμαστε. Πώ ερχόμαστε, Για κοιτά. Σήμερα παίρνουμε αυτόν και αυτόν. Έτσι ερχόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από τον έναν, τον πρώτο, τον Χάβερτ, τον Λίμπε, τον περίεργο αυτόν που δεν ξέρουμε τι είναι, σε ποια θέση παίζει και αν τελικά είναι καλό και αν τελικά άξιζε να τον πάρει η Τσέλσι. Εγώ θα πω τώρα λοιπόν ότι έχω ξετρελαθεί στην ιδέα του τι μπορεί να κάνει αυτό ο ποδοφεριστής στο ποδόσφαιρο του Αρτέτα. Δίπλα στον Μαρτινέλη, στον Σάκα, κοντά στον Ζεσού, κοντά στον Εντεγκάρτ. Για να ανεβάσει του Λονδρέζου, αλλά και για να σώσει τη δική του καριέρα, γιατί δεν είναι ποδοφερθή, ρε παιδί μου, δώρα, για να γύρνα και τα πίσω μπρο. Να ξαναγίνα για Γερμανία και να πα εκεί στην Ποντεσλίκα. Του θέλουμε αυτού, ρε παιδί μου, του περίεργου. Του ψηλόλιγνου. Του θέλουμε αυτού. Τι θα κάνει στην Arsenal. Θα δούμε. Υπάρχει ένα αριστερόκλειο τσακωμό για το αν θα τον φέρει λίγο πιο πίσω, σαν left 8, όπω γράφει το Athletic ο Αρτέτα, ή αν θα τον δούμε εκεί που πρέπει, εκεί που φανταζόμαστε, δηλαδή κοντά στην περιοχή, στο 9,5. Τον φαντάζομαι θα ίδια μέτρα με τον Έντεγκαρτ, λίγο πιο μπροστά. Κάποιε φορέ σίγουρα θα παίξει και κορυφή. Σίγουρα, αν λείπει ο Ζεζού. Επίση είναι πολύ πιθανό, αν δεν είναι διαθέσιμο ο Μαρτινέλη ή ο Σάκα, κάποιε φορέ να δούμε τον Ζεζού να έρχεται από το πλάι, όπω έρχονταν στη Σίτι την τελευταία του τη χρονιά, και να παίζει ο Χάβερτ κορυφή. Θα δούμε. Είναι τα στοιχεία. Τα στοιχεία λένε το εξή φοβερά ενδιαφέρον, κύριοι. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε την λίγ. ο μοναδικό παίκτη που έκανε περισσότερε κινήσει χωρί την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή από τον Χάβερτ ήταν drumroll, ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ έκανε 349 κινήσεις χωρίς την μπάλα για να μπει από εκτός εντός περιοχής. 349. Ο κύριος Χάβερτς είχε 334. Εκεί. Συνέχεια. Και αν αφαιρέσουμε το κριτήριο Κινούμε χωρίς την μπάλα για να μπω στην περιοχή. αναφερέσουμε την κατεύθυνση και πάμε στην κατηγορία των γενικών off-ball runs, τρεξίματα στο χώρο χωρίς την μπάλα, είτε για να τη ζητήσω για να την πάρω, είτε για να ανοίξω χώρο κάποιον άλλον. Και τα δύο μετρώνται εξίσου ανεξαρτήτω του τι σκοπεύει να κάνει ο ποδοσφαιριστή εκείνη τη στιγμή. Γιατί το γιατί το κάνει, κάποιε φορέ κινείσαι για να πάρει την μπάρα κάποιε φορέ κινείσαι γιατί θε να παρασύρει ένα παίχτη και να ανοίξει ένα κενό για κάποιον άλλον. Πρώτο πέρυσι στην Περμε Λίγκ, ο κύριο Σον τη τότε. Ο εργάτη, ο παιχταρά Σονγκ. Ε, 1093 φορέ. το δέξιμο. 70 τέτοια τρεξίματα έκανε ο Χάβετ. Δεύτερο. Αλλά αυτό που συνδυάζει ο Γερμανό είναι ότι ταυτόχρονα όταν έχει την μπάλα στα πόδια είναι ο άνθρωπο που θα φτιάξει πράγματα για του υπολείπου. Πώ κάναμε με την όπτα όταν κοιτάγαμε τα στοιχεία φέτο για τη Στίχημαν Super League που για πρώτη φορά βάλαμε το Open Play Involvement στη ζωή σα και λέγαμε το ποιο δημιουργεί τι περισσότερε φάσει για την ομάδα του στο open play με τρει τρόπου. Ο ένα είναι να εκτελέσει, ο άλλο είναι να δώσει την μπάλα σε αυτό που εκτελεί. Και ο τρίτο είναι το build up. Το να συμμετέχει στη φάση πιο πριν. Πριν την τελική πάσα ή την εκτέλεση. Open play, involvement. Νούμερο ένα παίκτη τη άθλια, ναι. Τσέλσι φέτο, φυσικά ο Κάι Νομίζω ότι ο Αρτέτα δείχνει για μια ακόμη φορά ότι έχει ξεκάθαρα πράγματα στο μυαλό του. Ότι ο Αρτέτα δείχνει για μια ακόμη φορά ότι στο κεφάλι του τα πράγματα είναι θέμα προσόντων και εκτό πολυθέσεων. Είναι το τι φέρνει στον αγωνιστικό χώρο, όχι το πού θα σε βάλουμε ακριβώ. Δεν είναι θέμα θέση με τον αρχιετυπικό τρόπο με τον οποίο μάθαμε τι θέσει στο ποδόσφαιρο. Τα βλέπαμε τι διατάξει πέρα από τη Σέντρα και λέγαμε τι παίζει η τάδε ομάδα. 4-3-3, καθώ εκεί, εκεί. Ναι, αλλά όπω έλεγε και ο Χωάν Μαλίγιο, η μοναδική περίπτωση που αυτοί οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε αυτή τη θέση όταν ξεκινάει, είναι όταν ξεκινάει το παιχνίδι στη διάταξη. το θέμα είναι η ρόλη. Η ρόλη, το που κινήσεις στο build-up, το τι έχει αναλάβει να κάνει με την μπάλα και πολύ, πολύ περισσότερο χωρίς αυτήν για αυτό που παρουσίασε φέτο ο Αρτέτα και αυτά που κατάφερε σε μια φοβερή σεζόν για την Arsenal με αυτού του ποδοσφαιριστέ, το να προστίθεται ψηλά στο γήπεδο ο ψηλό λίγνο Χάβερτ που και καλά πιέζει και πολύ καλό είναι στι μονομαχίε γιατί έχει τα μεγάλα πόδια και τα χρησιμοποιεί σωστά, ο οποίο έχει όλη αυτή την κίνηση χωρί την μπάλα που έδωσε στην Τζέλση του Champions League τότε, για αυτό την έδωσε. Η κίνηση του Χάβερτ χωρί μπάλα από χαμηλά το να προστίθεται αυτό το κορμί στο κουτί για να εκτελέσει και το να φτιάξουν ένα δίδυμο με τον Έντεγκαρτ, έτσι όπω το έχω στο μυαλό μου, α πούμε. Του αν ο Έντεγκαρτ έχει την μπάλα να κινείται, ο Χάβερτ χωρί αυτήν για να πάει σε δε εκτέλεσει, αλλά να μπορεί και ο Χάβερτ να αναλάβει κομμάτι τη δημιουργία για τον Ζεζού, το Μαρτινέλη, το Σάκα, τον οποιονδήποτε άλλον. Όλο αυτό μου φτιάχνει ένα μείγμα το οποίο ανυπομονώ να δω ψηλά στην επίθεση για τον Γερμανό Λίμπε, για τον Λίμπε το 2023, για τον ψηλόνιγνο Χάβερτς, για το 9,5 του σύγχρονου ποδοσφαίρου και της Άρσεναλ. Από εδώ και πέρα. Και πάμε λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό το πόσο καλός παίχτης είναι ο Ντεκλάν Ράις. Υποθέτω ότι η είδηση ότι η Arsenal τα βρήκε με τη West Ham στα 105 εκατομμύρια λίρες, 120, 130 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το Ράις θα γίνει αποδεκτή με τον συνηθισμένο τρόπο που γίνονται αποδεκτέ τέτοιε κινήσει εντό Premier League. Χα, χα, οι Άγγλοι πάλι κοροϊδεύονται μεταξύ του και πληρώνουν ποσά χωρί καμία λογική. Για παίκτε που μόνο μεταξύ του εκτιμούν. Γιατί καμία ομάδα στον κόσμο δεν μπορεί να δίνει τόσα λεφτά για παίκτη εντό Premier League. Ισχύει αυτό, το κάνουν οι Άγγλοι. Υπάρχει φοβερή απεραξία στου παίκτε που μετακινούνται εντό Premier League που έχουν το αγγλικό διαβατήριο, που είναι Άγγλοι. Προφανώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γελάμε και να το κοροϊδεύουμε σε όλε τι περιπτώσει. Πού και πού υπάρχουν παίκτε που αξίζουν αυτά τα λεφτά ή που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κι άλλο λόγο πέρα από το αγγλικό διαβατήριο για τον οποίο φτάνουν να κοστίζουν τόσο πολύ, και αυτό είναι η αγωνιστική του αξία. Θα μπορούσε κάποιο να το ξεκινήσει και ανάποδα ή περίεργα και να πει, παιδιά. Τον ήθελε η City. Τον ήθελε ο Γκουαριόλα. Και έδωσε παραπάνω λεφτά από την Άρσεν. Και ο μοναδικό λόγο που αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για τον νέον ποδοσφαιριστή που παίρνει στην City ο Guardiola είναι γιατί ο Ράι είχε επιλέξει να πάει στην Άρσεναλ. Κάποιοι λένε γιατί ξέρει. Τον κέρδισε, α πούμε, ο Αρτέτα. Όχι ότι με τον Γκουάρτιο θα είχε πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνετε. Καμιά φορά ταιριάζει με έναν άνθρωπο, του δίνει το λόγο, σου ξέρει. Είσαι κάπω πιο το κοντά του. Κάτι συμβαίνει. Σε πείθει πιο πολύ, ρε παιδί μου το project. Και διάβασα κιόλα ότι ε, ε, είχε κάπου μέσα, μέσα του τη θέληση να μείνει στο Λονδίνο. Ε, εντάξει. Τι ακάμα τώρα. Και αυτά παίζουν ρόλο. Και αυτά παίζουν ρόλο. Ε, εντάξει ήθελα να τον Λόδινο. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι είναι εύκολο να πει ότι χά, η Arsenal πήγε και έδωσε 130 για να πάρει ένα παίχτη από τη West Ham που σιγά τον παίχτη. Αλλά παιδιά τον ήθελε ο Γκουαρδιόλα. Και περιπτώσει που ο Γκουαρδιόλα να έχασε παίχτε που ήθελε πραγματικά στο full είναι μετρημένες. Μετρημένε. Δηλαδή ο Φαντάικ ήταν ο τελευταίο. Εκείνο το καλοκαίρι που πήγε να πάρει τον Ολλανδό η Λίβερπουλ από τη Σαουθάμπτον και η Σαουθάμπτον κάτι στράβωσε, χοντρά όμω, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά και έκανε επίσημη καταγγελία στη Λίβερπουλ για παράνομη προσέγγιση του ποδοσφαιριστή χωρί τη δική τη άδεια. Και η Λίβερπουλ το καλοκαίρι τότε αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση, επίσημη, προφανώ, στην οποία αφενό ζητούσε συγγνώμη και αφετέρου ενημέρωνε απαντέ ότι σταματάει να ασχολείται με τον Φαντάικ μετά την ενόχληση την οποία προκάλεσε στη Σαουθάμπτον για την οποία απολογείται. Και τελειώνει εδώ. Τότε λοιπόν ο Γκουαρδιόλα προσπάθησε έντονα και αυτό είναι δεδομένο και πήγε στο Φαντάικ και του είπε: Εντάξει, ωραία. Στη Λίβερπουλ θέλει να πα. Στράβωσε δουλειά. Εδώ. Εδώ. Ανοιχτέ αγκαλιέ, τι θέλει. Καλά, με την ομάδα θα τα βρούμε. Με σένα θα τα βρούμε οικονομικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ. Και ο Ολλανδό, ευτυχώ δηλαδή, του είπε: Ναι, εντάξει, μαζί σου, αλλά sorry, αλλά έχω δώσει το λόγο μου στο κλουμπ. Και θέλω να εξαντλήσω τι πιθανότητε να πάω εκεί. Η Λίβερπουλ το δούλεψε υπογείω όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, δεν πήρε κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή. Πολύ σωστά. Παρότι τότε έκλαιγαν όλοι και, ωραία, και έλεγαν: Ωραία, αφού δεν μπορείτε να πάρετε το φαντάκι, πάρετε κάποιον άλλον. Δεν του περνούσε από το μυαλό ότι αυτό είναι ο λάθο τρόπο προσέγγιση. Ότι δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό. Δεν χτίζει έτσι ομάδε. Χτίζει με υπομονή. Χτίζει περιμένοντα. Για να είσαι σίγουρο ότι θα κάνει σωστή επιλογή. Και τον Ιανουάριο, λίγε μέρε πριν τα Χριστούγεννα, βγήκε εκείνη η περίφημη φωτογραφία του Φαντάκη δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο Βέντρο και η Λίβερπουλ υπέγραψε το Φαντάκη. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, η City για πρώτη φορά επί Γκουαρδιόλα ήθελε σαν τρελή να πάει έναν ποδοσφαιριστή και δεν κατάφερε να τον αποκτήσει. Από τότε μέχρι τώρα ο Ράις είναι μόλις ο δεύτερο. Θα μου πεις και είναι αρκετό τώρα ότι τον ήθελε ο Γκουαρδιόλα για να μας πει ότι ο Ράις είναι παιχθαράς. Όχι, φυσικά δεν είναι. Αλλά ξεκινάμε με αυτό. Τον ήθελε ο Πεπ. Κάτι ξέρει. Δεύτερον, δεν είναι απλός ο Ράις. Όπως δεν είναι απλός και ο Χάβερτς, αλλά ο Χάβερτς είναι λίγο στην επίθεση, ξέρεις, για κάτι το διαφορετικό. Ο Ράις έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ. Παίζοντα στη West Ham. Έχει περάσει κάτω από το ραντάρ το γεγονός ότι είναι ένας μέσος ο οποίος παίρνει φοβερά υψηλό βαθμό στα δύο χοντροκομμένα να το κάνουμε, ας πούμε, πράγματα που πρέπει να κάνει ένας μέσος. Χοντροκομμένα, αν το πεις, ρε παιδί μου, σε black and white. Πώς το έλεγε ο Μάικλ Σκότσε εκείνο το επεισόδιο, με το περίσευμα που είπε στον Όσκαρ ε, να το, το εξηγήσει, λες και είναι πεντάχρονο. Πρέπει να εξηγήσει τον μέσο στο ποδόσφαιρο σε κάποιον ο οποίος είναι δύο χρόνων, ξέρω, τριών, δεν ξέρω. Είναι αυτός που σταματάει <laughs> την μπάλα και μετά αυτός που την προωθεί. Δηλαδή, πολύ χοντροκομμένα. Black and White, ρε παιδί μου. Τι πρέπει να κάνει αμέσως είσαι εκεί στο κέντρο του κηπέδου? Να έρχεται την μπάλα πάνω σου και να τη σταματά, να μην περνάει ο αντίπαλο, η μπάλα, και όταν την κερδίζει, να την προχωρά. Χοντροκομμένα. Ναι. Χοντροκομμένα λοιπόν, ο Ράι παίρνει συγκλονιστικά υψηλό βαθμό και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού. τελείωσε η σεζόν στην Premier League. Από όλους τους παίχτες, στις κερδισμένες κατοχές, ο Declan Ράις ήταν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Κέρδισε την κατοχή για την West Ham, possession one, 334 φορές στο ποτάλιμα. Δεύτερος, τι έκπληξη, ο Ρόδρη. Με 301. Μοναδικοί παίχτε του πρωταθλήματο με πάνω από 300 κερδισμένε κατοχέ για τι ομάδε του στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε. 334. 9,2 περνάει τη minutes εντάξει, κλεψίματα interceptions πρώτο στην Premier League με 63 πάλι ο Declan Rice πόσες φορές τον περνάνε τον πέρασαν στο παντάλημα που ολοκληρώθηκε 20 φορές σε 38 παιχνίδια 0,8 0,6 με συγχωρείτε Περνάει 90 minutes Ο Κασεμίρο Τα μάγουλα ξέρετε 2,1 Δύο φορές Περνάει 90 minutes Triple past Σε περνάνε με τρίπλα Δύο φορές το μάτσο Κασεμίρο Μεγαλώνουμε Ο Φαμπίνιο που ήταν σαν το ρόμποκο που φέτος Για τη Λιβερμπούλ Τενεκεδούπολη Σαν το Ρόμποκο που έχει πέσει στη λίμνη και έχει σκουριάσει και πήγαινε όρθιο, γιατί έτσι είναι ο Φαμπίνιο. Όταν, όταν δεν είναι καλά, είναι, δεν τον, μπορεί να το πιστέψει ότι παίζει. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Καλύτερα ο Εσίτη του Πάουκ, αυτό που ήταν σαν Μπορτιέρη που ήταν. Ο Φαμπίνιο φέτο 1,3 τρίπλη παστ. Διπλάσιο από το 0,6 του Declan Ράι. Ο Πάρτεϊ στην Arsenal, το οποίο θα πάρει τη θέση ο Ντέκλαν Ράι μία φορά το παιχνίδι. 1,0. Ο Ρόδρη, φοβερό, ή ο Σάισεδο, που και τον κοιτάνε πολλέ ομάδε Premier League, 0,8. Το 0,8 είναι σούπερ επίδοση. Η καλή επίδοση, κάτω από μία. 0,6 είχε ο Ράι. Οπότε ναι. Στο να προστατεύουμε στο να κρατάμε τα μπόσικα παίζοντα στο 6, στο 8, δεν έχει σημασία. Στο ρόλο του χάθηκε η μπάλα και τώρα έρχονται οι αντίπαλοι. Ο Ράι είναι elite protector. Κερδίζουμε κατοχέ, μπλοκάρουμε σουτ, κάνουμε κλεψίματα και δεν μα περνάνε. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Ωραία. Άντε και σταμάτησε λοιπόν το αντίπαλο. Μετά, μετά πασάρουμε. Μετά πασάρουμε πολύ. Και πασάρουμε και με καλό ποσοστό ευστοχία. Αλλά καταλαβαίνω ότι το, το, ο όγκο των μεταβιβάσεων και το ποσοστό ευστοχία από μόνο του δεν είναι πραγματικά. στο φινάλε, γι' αυτό πήγαμε στην εποχή που έχουμε παραπάνω μέτριξ για να μπορούμε να συζητάμε καλύτερα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι πάσε προ τα εμπρό. <laughs> Π.χ. Όχι πάσε γενικά, όχι πάσε στο πλάι, όχι πάσε προ τα πίσω forward passes για τους μέσους. Όχι για τους stopper, φυσικά για τους stopper είναι τα πράγματα πολύ 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 πιο απλά. Εντάξει, forward passes. Ποιοι κάνανε περισσότερες από τον Rice στην Premier που ολοκληρώθηκε. Ο Ρόδρυ έκανε 624 και ο Μπρούνο Φερνάνδες έκανε 633. Ο Ράις έκανε 607. Μόνο αυτοί οι δύο. Μόνο ο Φερνάνδες, τη United και ο Ρόδρυ, τη City, έκαναν περισσότερε πάσε προ τα εμπρό από το χώρο του κέντρου από τον Ράι που είχαν και αυτό 607. Τρει παίχτε με πάνω από 600. Ο ένα από του τρει βέβαια, παιδιά, έπαιζε στη West Ham. Δηλαδή, όχι ακριβώ η ομάδα που παίζει εδώ, κατοχή, παίρνουμε την μπάλα και παίζουμε. Στη West Ham. Οι άλλοι παίζουν στη United και στη City. Το άλλο επίση που έχει ο Ράι, το οποίο ίσω να είναι το πιο ενθουσιώδε κομμάτι του παιχνιδιού του, είναι ότι το κουβάλιμα τη μπάλα, η καθετότητα, η οποία δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτή, το πόσο εντυπωσιακή είναι. Θέλω να πω ότι στις, στα κουβαλήματα μπάλας, Ναι, πάλι το όνομα που βγαίνει μπροστά από του μέσου είναι αυτό του Ρόδρυ. Μόνο αυτό έκανε περισσότερα από τον Ράι. Και μόνο αυτό έκανε, άμα προσθέσουμε την, απ, τα, τα μέτρα που κουβάλησε την μπάλα, όλε αυτέ τι φορέ, μόνο ο Ρόδρυ κάλυψε μεγαλύτερη απόσταση στο κήπεδο με την μπάλα στα πόδια από τον Ράι. Μόνο ο Ρόδρυ. Ο Ράις είχε 716 κουβαλήματα μπάλα την προηγούμενη σεζόν. Ενώ είχε κάνει και 105 στο conference που το πήρε η West Ham φέτο. Θέλω να πω ότι ο Ράι δεν έχει διαφημιστεί όσο θα έπρεπε. Παρότι είναι παίχτη Premier League που εκεί όλα διαφημίζονται στο έπαχρο. <laughs> ναι, αλλά δεν έχει βοηθήσει η ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Ίσως δεν έχει βοηθήσει και ο τρόπος παιχνιδιού της Αγγλίας του Southgate που είναι αυτό το boring England του Southgate, εντάξει, πίσω να μην συμβαίνουν πολλά πράγματα και τη μεταφέρουμε γρήγορα μπροστά την μπάλα, που δεν έχει φανεί ο Rice. Και είναι στα 24, είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη ηλικία που παλιότερα στα 24 ο Σκόλς, ο Λάμπαρτ, ο Τζέραρτ και όλοι αυτοί ήταν ήδη μιλάμε Παναγία μου, δώσε μου μάτια να του βλέπω. Βοηθούσε βέβαια το γεγονό ότι έπαιζαν, ξέρεις σε μεγαλύτερε ομάδε και είχαν ήδη πετύχει πολλά πράγματα. Κάτι ο Rise, κάτι το παιχνίδι τη West Ham, κάτι ο Μόγε, κάτι ο Southgate, κάτι η Boring England δεν έχει φανεί το ότι παίχτη είναι ήδη στα 24 ο Ράι. σω και γιατί η κουβέντα ακόμα στην Αγγλία έχει πάει και πολύ, πολύ μπροστά. Χάρη Κέιν, όπω κάποτε, η ταχύτητα του Σάκαη, του Στέλινγκ και των υπολείπων, λίγο γκρίλι με το μαλλί, α πούμε, τη Στέκα και Νάταλι Πόρτναν κτλ. Εντάξει, Μπένιντ Λάιμ Μπέκραν. Αυτό. Όλα αυτά έχει περάσει ο Ράι κάτω από το ραντάρ. Όχι όμω κάτω από το ραντάρ του Γκουαρδιόλα και του Αρτέτα. Για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, Πέρα από το γεγονό ότι είναι τεράστια επιτυχία σαν μεταγραφή, γιατί όταν παίρνει παίχτη από τη City που σε διαλέγει γιατί σε θέλει πάρα πολύ, προφανώ και είναι φοβερά σημαντικό. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε, μια, σε ένα σταυροδρόμι που έχει την πιθανότητα σε αρκετά χρόνια να γυρίζουμε πίσω σε αυτό και να λέμε τότε που η Arsenal έκανε αυτή τη φοβερή σεζόν και πήγε μετά νωρί το καλοκαίρι. Όχι σύριαλ πριν καν μπει ο Ιούλιο. Και είπε λοιπόν, ο Χάβερτ ψηλά στο κήπεδο και ο Ράις στη βάση αυτών των πραγμάτων. Και φτιάχτηκε η Άρσεναλ που δεν προδικάζω, δεν μπορώ να ξέρω ότι θα κερδίσει η Άρσεναλ από εδώ και πέρα. Πες να είναι και αντίπαλοι, όπως έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να ελέγξει μόνο το πόσο καλό θα γίνει εσύ. Δεν μπορεί να ελέγξει το αν αυτό θα είναι αρκετό για να είσαι ο καλύτερο σε κάτι, γιατί μπορεί οι άλλοι να κάνουν άλματα και να είναι πάντα καλύτερη από σένα. Βάλε τώρα να έχει απέναντί σου τη, τη City και τον Guardiola, ε. δεν είναι απλό. Ή τη Liverpool θα πω εγώ, που μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψει, τη λέω γιατί ήταν η ομάδα που τα τελευταία χρόνια ήταν η καλύτερη ή η δεύτερη καλύτερη στο νησί. Οπότε, αν είσαι η Arsenal, αν είσαι η Chelsea, αν είσαι η United, έπρεπε να περάσει δύο. Όχι στη βαθμολογία, μην κοιτάτε αυτό. Δύο να. Δύο ομάδε από τι οποίε πρέπει να γίνει καλύτερο. Δεν κυνηγούσε έναν. Κυνηγούσες δύο. Να στραβοπατήσει ο ένας και να κάνει κακή σεζόν γίνεται. Και οι δύο μαζί πόσο πιθανό είναι. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα πετύχει η Arsenal τελικά στο χορτάρι και τι θα κερδίσει. Ξέρω όμως ότι ό,τι κανένα τα επόμενα χρόνια σε αυτή τη μέρα θα γυρίζουμε. Στη μέρα που ανακοινώθηκε ο Χάβερτς με επίσημα βίντεο κτλ και το ίδιο βράδυ Είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα η είδηση ότι η City αποσύρεται. Σα έδωσα του λόγου νωρίτερα. Ε, νομίζω ότι ήταν απλά θέμα τη θέληση του παίκτη να πάει στην Άρσενελ. Και αργότερα ότι εντάξει τελικά τα βρήκε με τη West Ham, η ομάδα του Αρτέτα και θα τον κάνει δικό τη. Ο Χάβερτ είναι ο παρεξηγημένο. Καταδικασμένο μια ζωή να το συζητάμε και να λέμε πού παίζει και τι κάνει και τι δείχνει. Και γι' αυτό είναι πάντα ενδιαφέρουσα περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει φοβερά πράγματα. Θα δούμε. Ο Ράι είναι αυτό που νομίζω, που νομίζω ότι δεν έχει πάρει κανεί χαμπάρι πόσο καλό είναι στα βασικά κομμάτια του παιχνιδιού. Ναι, στα 24 πιθανότητα ακόμα έχει πολλά πράγματα να μάθει. Όχι όμως... Ότι δεν είναι ήδη πάρα πολύ υψηλού επίπεδου αυτά που έχει να φέρει στο γήπεδο, στο χοντροκομμένο πράγμα που λέει ότι όταν δεν έχουμε την μπάλα πρέπει να τη σταματά, πρέπει να είσαι καλός αμυντικά. Είσαι, είμαι, λέει ο Ράι. όταν την έχουμε, την κουβαλά, την κουβαλάω και τρέχω το γήπεδο και έχω καλά χτυπήματα μπάλα και έχω καλέ επιλογέ και την προωθώ την μπάλα είτε πασάροντα είτε κουβαλώντα. Κάνω πολλά και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι και είμαι και ηγετικό και ήθελα να μείνω στο Λονδίνο και οι παίχτε συνήθω παίζουν καλά εκεί που υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο να του περιμένει. Μεγάλο κλειδί στο ποδόσφαιρο. Ρωτήστε το Χάβερ να σου το πει. <laughs> που πήγε στην Τζέλση και έπαιξε, έφυγε και ακόμα δεν είχα καταλάβει τι είναι, τι θέλανε να τον κάνουν. Αλλά αυτό ισχύει για πολλού στην Τζέλση τώρα. Μην πάμε σε αυτόν μόνο. Δεν ξέρω ποιο το πλάνο για τον Ζήγκε, για τον Στέρλινγκ, για τον Φέραντ Λουκάκου πίσω, για το που πήραν τώρα τον Μούντρικ και τον ε, Έντσο Φερνάντε. Κανεί δεν ξέρει το πλάνο. Με πάση περιπτώσει. Αλλά α επικεντρωθούμε στο Χάβερτ. Οι παίχτε πετυχαίνουν εκεί που υπάρχει ένα σχέδιο έτοιμο mm. να σου περιμένει και ένα άνθρωπο με ένα ξεκάθαρο πλάνο στο κεφάλι του για το τι πόδο θέλει να παίξει και για το ποια από τα χαρακτηριστικά που κουβαλάει ένα παίχτη τον έκανα να του πει έλα εδώ. Έχω ένα ρόλο έτοιμο για σένα. Θέλω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό που τα κάνει ήδη. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να προσθέσει ή να μετατρέψει ή να βελτιώσει ή να διαφοροποιήσει. Θα τα βρούμε στην πορεία. Γι' αυτό υπάρχει προπόνηση και το μείγμα και όλο αυτό το πράγμα και η εξέλιξη. Αλλά ξέρω τι θέλω. Ξέρω τι κάνει. Ξέρω τι ζητάω που λέγεται το τραγούδι. Πώ το λέγεται. High five. Πώ το λέγανε αυτό. Πώ λέγονταν αυτοί. High five. Ξέρω τι ζητάω. Ε? Πώ το λέγανε. Ε? Ένα γυναικείο σκυσόνα δεν υπήρχε και έλεγε ξέρω τι ζητάω. Μπράβο. Έλα εδώ προχωράμε. Ο Αρτέτα πολύ εντυπωσιακά κάνει αυτό το πράγμα εδώ που μιλάμε. Έλα εδώ κύριε Χάβερτς που δεν καταλάβανε ποιο είσαι και τι κάνεις. Στην Τζέλση παιχταρά μου θα σε βάλω εδώ μην ανησύσεις για τίποτα. Το έχουμε. Και έλα εδώ κύριε Ράης. Πάρε τη θέση πίσω από όλου αυτού, στη βάση πιο πίσω από όλου θα είσαι. Μπροστά σου θα είναι ο Έντεκαρ, μπροστά σου ο Χάβερτ, Μαρτινέλη, Ζεζού, Τσάκα. Πήραμε τον Τροσάρ να περιφέρεται γύρω-γύρω. Θα δούμε. Στη βάση όλων αυτών των πραγμάτων θα είσαι εσύ. Προχωράμε. Είναι σπουδαίο πράγμα για μα στο Σπορ 24 να βλέπουμε τα δύο πόρτα podcast στη λίστα του Spotify να ανήκουν σε εμά, να είναι αθλητικά, συγχαρητήρια πολλά. Το είπαμε και την εβδομάδα. Τα ξαναλέω και τώρα. Κάντε του like, κάντε του follow στου Bold Bros, στα καραφλά αγόρια, στον κύριο Καβαλιαράτο και στον κύριο Σταύρου. Στον κύριο Σταύρου και τον κύριο καβαλιέρά οι οποίοι είναι ακόμα στην πρώτη θέση και μπράβο του και μόνο basketball Ξέρετε το μπάσκετ είναι η ζωή μου, το γνωρίζετε αυτό. Και τραγουδάω devotion και όλα αυτά. Αυτό ήταν ο Ζωσιμάρ αυτή τη εβδομάδα. Παρέα φυσικά με τη Στίχημαν. Να υπενθυμίσω, να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ακούτε το Ζωσιμάρ και στο προφίλ τη Τύχημα στο Spotify, στο οποίο θα βρείτε και άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο και όχι μόνο το δικό μα. Ξαναλέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πόσο ψηλά μα έχετε φέρει και τα δύο podcast του Σπόρικο 4, αλλά και το συγκεκριμένο, τον αγαπημένο σας Μαύρο Ράμπο, που ο πατέρα του ήθελε, λέει, να τον κάνει πυγμάχο. Εδώ θα είμαστε. Να γνωρίζετε, παρότι δεν έχει Euro και όλα αυτά τα πράγματα που μα αρέσουν το καλοκαίρι ή Mundial, εδώ θα είμαστε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλο του Ιουλίου με το αγαπημένο μου θέμα. Όπω ξέρετε, που είναι μεταγραφέ. NOT. Άρα, τι να κάνουμε. Είναι ωραίε οι μεταγραφέ όταν φτιάχνουν αυτό το πακέτο που βγάλαμε σήμερα. Το να μιλήσουμε για δύο παίχτε, το να βάλουμε κάτω στοιχεία, δεδομένα και τι φέρνουν. Έτσι, ναι. Φήμε αρέσει. Έρχεται, είναι μεγάλο και λοιπά. Αυτά είναι που δεν μπορώ. Αυτά είναι που δεν θέλω. Αυτά είναι που βαριέμαι πολύ και κάποτε βλάσεις στο στου απαράδεκτου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.